Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα τώρα. Υπεγράφει χθες η κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Υγείας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τα απογευματινά χειρουργεία που θα διενεργούνται πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργίας των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Την κοινή υπουργική απόφαση υπέγραψαν ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς. Το θέμα το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν. Το θέμα έτσι και αλλιώς είναι στην επικαιρότητα λόγω της επιλογής της κυβέρνησης και της, να υλοποιήσει την πρόθεση της αυτή για τα απογευματινά χειρουργεία. Οπότε πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον κύριο Στέλιο Τσόχατζη, ο οποίος είναι χειρούργος στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλίνη, στο Βοστάνιο. Τον βλέπουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Τσόχατζη. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας, κύριε Χαρίτο. Ο κύριος Τάσος Γιακουμής, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Γιατρών Αχαΐας. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα και στους ακροατές και στους τηλεθέατες σας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από την νησιωτική Ελλάδα. Πάμε στην Μυτιλίνη, πάμε στον κύριο Τσόχατζη. Κύριε Τσόχατζη, πώς σας βρίσκει το άκουσμα των απογευματινών χειρουργείων, τα οποία είναι μια πραγματικότητα πλέον εσάς στη Μυτιλίνη? Καταρχάς, με έκπληξη διαβάσαμε το ΦΕΚ. Το ΦΕΚ που υπογράφει ο κύριος Γεωργιάδης. Mm-hmm. Αν το παρατηρήσουμε και το μελετήσουμε, γιατί και εμείς πριν κάποιες ώρες βγήκε και το είδαμε, πέσαμε από τα σύννεφα. Αν δείτε τι γράφει, νομίζω ότι κάθε νοήμον άνθρωπος αναγράφει στον πίνακα ένα συγκεκριμένα του ΦΕΚ τις ιατρικές πράξεις που θα γίνονται στα απογευματινά χειρουργεία. Mm-hmm. Καταρχάς, να πούμε ότι αυτά που περιγράφει δεν έχουν καμία σχέση με χειρουργία. Δηλαδή, μιλάει για νοσηλεία σε μονάδες εντατικής θεραπείας, νοσηλεία σε μονάδες νεογνών, καμία σχέση με χειρουργία. Μιλάει για μεταμόσχευση καρδιάς, πνευμόνων και ύπατος και νομίζω ότι αυτά τα ζητήματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Δύο τινά υπάρχουν. Ή έχει γίνει κάποιο λάθος στο Υπουργείο Υγείας και ο κύριος Γεωργιάδης που υπογράφει το ΦΕΚ δεν έβαλε έστω έναν γιατρό να διαβάσει αυτόν τον πίνακα και έκανε ένα απλό copy-paste mm-hmm. από τα νοσήλια, τα διεθνή νοσήλια που υπάρχουν σε έναν πίνακα, ή πολύ απλά μιλάνε σοβαρά και πάνε να διαλύσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Στην πρώτη περίπτωση ξεκάθαρα πρέπει να παραιτηθεί ο κύριος Γεωργιάδης. Στη δεύτερη περίπτωση, αν πράγματι θεωρούν ότι μπορεί να γίνει μεταμόσχευση πνεύμονα στο απογευματινό χειρουργείο, πραγματικά πάνε να διαλύσουν τα δημόσια νοσοκομεία. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνει αυτό το ΦΕΚ σε ένα τόσο πολύ σημαντικό θέμα που απασχολεί την κοινωνία, που συζητάμε όλο το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή, άρα θεωρεί, η αναφορά που έχει γίνει, αυτό που λέτε για να το καταλάβει και ο κόσμος, το περιγράψατε νομίζω εξαιρετικά, ωστόσο να το επαναλάβω, το αντικείμενο των χειρουργείων τα οποία εμφανίζονται είναι τέτοιο που δεν έχουν δυνατότητα... Δεν είναι χειρουργία καταρχάς. Mm-hmm. Δεν είναι χειρουργία. Αντιγράφουν ένα πίνακα νοσηλιών και ιατρικών πράξεων που δεν είναι χειρουργία. Η νοσηλεία στη μονάδα εντατικής θεραπείας δεν είναι χειρουργείο. Η νοσηλεία στη μονάδα νεογνών δεν είναι χειρουργείο. Είναι μέσα στο ΦΕΚ, δεν έχει καμία σχέση με χειρουργείο. Και μεταμόσχευση καρδιάς ή πνευμόνων είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω πόσο ρεαλιστικό είναι. Έχουν γίνει 10 στη χώρα, αν είναι δυνατόν, αν θεωρεί ο κύριος Γεωργιάδης ότι μπορεί να βάλει τα απογευματινά χειρουργία σε ένα δημόσιο νοσοκομείο να κάνουν μεταμόσχευση πνεύμονα και μάλιστα μέχρι τις 10 ώρα το βράδυ, όπως περιγράφει το ΦΕΚ. Νομίζω ότι αυτά δεν είναι καθόλου σοβαρά πράγματα. Συζητάμε όλο το τελευταίο διάστημα, έχει αναστατωθεί όλος ο ιατρικός κόσμος και σήμερα βλέπουμε αυτό το ΦΕΚ, αυτή την ανακοίνωση που ουσιαστικά δεν έχει λογική. Δεν έχει λογική. Με μια απλή ανάγνωση, πολύ απλά δεν έχουν βάλει κάποιον γιατρό να δει, οποιονδήποτε γιατρό να δει αυτό το ΦΕΚ. Μάλιστα. Μιλάμε για ανήκουστα πράγματα, το οποίο και εμείς πραγματικά, επειδή σήμερα το είδαμε, σαν Ομοσπονδία έχουμε πέσει από τα σύννεφα. Πάμε και στον κύριο Γιακουμή, πάμε και στην Πάτρα και θα επανέλθω και σε εσάς, κύριε Τσόχατζη. Ναι. Ένα σχόλιο και από εσάς για αυτά τα οποία είδατε, για ένα ΦΕΚ, για ένα φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης, το οποίο περιγράφει πώς από εδώ και πέρα θα λειτουργεί το σύστημα των απογευματινών χειρουργείων. Δεν ξέρω αν είχατε το χρόνο, αν το είδατε κι εσείς. Στα Φευγάτα κι εγώ είδα όλο αυτό που περιγράφει ο κύριος Τσόχατζης. Αυτό που εγώ έχω να πω είναι ότι μπαίνουμε πια σε μια διαδικασία όπου αυτό που θα συμβαίνει θα είναι η δυσκολία
στην ουσία η επίταση της δυσκολίας για όποιον έχει πραγματικά ανάγκη. Είναι το ανάποδο από αυτό που θα πρέπει να συμβαίνει. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εδώ πέρα γίνεται μια τιμολόγηση, μια κοστολόγηση στη βάση των κλειστών νοπιμένων νοσηλείων και των DRGs. Αυτά που φέρανε την περίοδο των μνημονίων, που τα φέρανε υποτίθεται για να τακτοποιήσουν τα οικονομικά των νοσοκομείων, αλλά στην ουσία αυτό που κάνουν είναι ότι γίνεται πολύ πιο ακριβή η παροχή υγείας και για τα ταμεία, δηλαδή για τον ΕΟΠΗ, και για τις ασφαλιστικές εταιρείες και οτιδήποτε άλλο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν θα δίνει πια το κράτος, θα πρέπει να τα παίρνει κατευθείαν τον ασθενή. Αυτό κάνουν αυτή τη στιγμή. Και το κάνουν, να το πω έτσι, με ανέσχυντο τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο που περιγράφει ο κύριος Τσόχατζης, ότι στον πίνακα του κουβέρ, να το πω έτσι, έγινε και πράγματα που είναι άσχετα με το εστιατόριο. Μιλάω λίγο λαϊκά για να το καταλάβουμε. Δηλαδή κοστολογούνται ιατρικές πράξεις οι οποίες δεν υπάρχουν στον κατάλογο. Αυτά τα οποία περιέγραψε, κατάλαβα τι θέλετε να κατάλαβα τι είπατε. Ωστόσο, για να επανέλθω σε αυτό που είπε ο κύριος Τσόχατζης, αυτά τα οποία περιέγραψε ο κύριος Τσόχατζης, δηλαδή τα απογευματινά χειρουργεία που αφορούν τις μεταμοσχεύσεις, μεταμόσχευση καρδιάς, μεταμόσχευση πνευμόνων, που δεν είναι εφικτό να συμβεί βεβαίως κάτι τέτοιο, το είπατε, έγινε κατανοητό. Επίσης, οι μονάδες εντατικής θεραπείας, οι οποίες περιγράφονται σε αυτό το ΦΕΚ, το οποίο βγήκε, είναι κοστολογημένα, έχουν και τιμολόγιο δίπλα. Τα βάζουν στις μεγάλες επεμβάσεις. Είναι στις 2.000, στα 2.000. Ας πάρουμε το καλό σενάριο, να πούμε ότι ξέρεις, αυτό είναι ένα λάθος που έχει γίνει. Κουμπώσανε κάποιους λάθος κωδικούς στο ΦΕΚ αυτό επάνω και θα διορθωθεί. Αν αυτό διορθωθεί και από εκεί και πέρα, με βάση αυτά που ξέραμε πριν βγει αυτό το φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης που ανατρέπει τα δεδομένα και δημιουργεί προβληματισμούς. Υπάρχει δυνατότητα, κύριε Τσόχατζη, στην Μυτιλίνη για κάποιον ο οποίος θέλει να κάνει ένα απογευματινό χειρουργείο? Ένα το ερώτημα. Δεύτερον, υπάρχει ανάγκη? Και το τρίτο ερώτημα, σας τα βάζω και τα τρία μαζί για να έχω μια συνολική απάντηση. Ικανοποιείται όλες τις ανάγκες τις ιατρικές που υπάρχουν των ασθενών στο νοσοκομείο, ή υπάρχουν κενά και χρειάζεται κόσμος να φεύγει από το νησί για αλλού? Καταρχάς, νομίζω ότι είναι αρκετά σοβαρό όσον αφορά το θέμα του ΦΕΚ έτσι όπως διατυπώνεται. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή να υπάρχουν αυτές οι επεμβάσεις σε ένα περιφερειακό νοσοκομείο. Mm-hmm. Αλλά και με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν, δεν θα λύσει κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν υπάρχουν βασικές ειδικότητες. Αναγκαστικά πολλοί κόσμος φεύγει από την περιφέρεια, από τα νησιά, για να κατευθυνθεί στα νοσοκομεία κυρίως της Αθήνας. Γιατί δεν υπάρχουν και ηλεκτροτεχνική υποδομή αλλά και βασικές ειδικότητες, αλλά κυρίως το πρόβλημα είναι το νοσηλευτικό και το παραϊατρικό προσωπικό. Για να λειτουργήσει μια χειρουργική αίθουσα, δεν αρκεί μόνο ο χειρουργός, ο αναισθησιολόγος. Προφανώς πρέπει να υπάρχει το νοσηλευτικό προσωπικό, πρέπει να υπάρχει το προσωπικό καθαριότητας, πρέπει να υπάρχουν τραυματιοφορείς, πρέπει να υπάρχει ουσιαστικά όλη αυτή η ομάδα που θα μπορέσει να λειτουργήσει ένα χειρουργείο. Mm-hmm. Σε καμία περίπτωση, αυτή τη στιγμή, ειδικά τα περιφερειακά νοσοκομεία δεν έχουν εκείνο το απαραίτητο προσωπικό, έτσι ώστε να γίνει ασφαλής η λειτουργία ενός απογευματινού χειρουργείου. Να πάω και στον κύριο Γιακουμή, στην Πάτρα. Σε εσάς τα δεδομένα είναι ποια? Σε εμάς τα δεδομένα στα τρία νοσοκομεία ενηλίκων, να το πω έτσι, από τις 22 χειρουργικές τράπεζες λειτουργούν καθημερινά μείον 7, δηλαδή 15. Αυτό είναι μεγάλο, για παράδειγμα, ένα μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Γιατί 15 υπάρχουν, για τον νομό, έτσι. Μιλάμε για τον νομό Αχαΐας, για τις κλίνες της τράπεζας ενηλίκων. 6 με 7 είναι off καθημερινά, που σημαίνει ότι υπάρχει λίστα. Και υπάρχει λίστα ιδίως στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, το οποίο έχει και τις πιο εξειδικευμένες επεμβάσεις. Τα απογευματινά χειρουργία, κύριε Γιακουμή, είναι ρεαλιστική κατάσταση σε ό,τι αφορά τον νόμο σας? Όχι, δεν είναι ρεαλιστική. Θα επιχειρήσουν όμως να το κάνουν. Υποπτεύουμε, και αυτό που έχουμε καταλάβει είναι ότι θέλουν να βάλουν το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο σε αυτά. Θα ανακοινωθούν εντός των ημερών τα νοσοκομεία που θα συμμετάσχουν από τον Απρίλιο, υποτίθεται. Μόνο που στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο δεν υπάρχει προσωπικό για να δουλέψει κανονικά και τα πρωινά, όπως μάλλον τα απογεύματα. Υπάρχει πρόβλημα λοιπόν. Και να καταλάβει και ο κόσμος ότι τι θα συμβεί αν αρχίσουν και λειτουργούν, σημαίνει ότι οι ίδιοι άνθρωποι που δουλεύουν το πρωί θα δουλεύουν και το απόγευμα. Είναι αυτό που είχε πει ο κ. Γεωργιάδης στη συνάντηση με την Ομοσπονδία. Παίρνουμε το ρίσκο να δουλεύουμε παραπάνω.
Εδώ πέρα υπάρχει κάτι άλλο. Στο Ρίο, στο οποίο θα θέλουν να ίσως να βάλουν απογευματινά σε πρώτη φάση, ναι, είναι το εξής. Από τις 23 οργανικές θέσεις αναισθησιολόγων υπάρχουν οι 13. Έτσι. Το ίδιο αντίστοιχα νούμερα έχουμε και στο νοσηλευτικό προσωπικό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν θα υπάρξει τέτοιο θέμα. Και το τυράκι που βάζουν με το Ταμείο Ανάκαμψης, τα 60 εκατομμύρια που θα δώσουν για να κάνουν 50.000 δωρεάν απογευματινά χειρουργία, είναι ένα θέμα αν μπορέσουν καν να τα αξιοποιήσουν. Θα βρούνε σίγουρα και ανθρώπους που θα θέλουν να το κάνουν, αλλά κοιτάξτε, η εμπειρία των απογευματινών χειρουργείων έχει ήδη καταγραφεί με τα απογευματινά ιατρία που ξεκίνησαν να λειτουργούν το 2000. Σταμάτησαν να βλέπουν οι επιδικευμένοι γιατροί τα πρωινά και τα μεταφέρναν στα απογευματινά. Γιατί στα απογευματινά υπήρχε πληρωμή. Έτσι, ο κόσμος λοιπόν που δεν είχε χρήμα, να το πω έτσι, για μια επίσκεψη και έπρεπε να περιμένει μήνες. Και πρέπει να περιμένει μήνες για τα πρωινά, τακτικά ιατρία, δεν μιλάω για τα χειρουργεία. Τώρα κοστολογούνται λοιπόν και τα χειρουργεία. Η επόμενη κίνηση, όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, είναι ότι θα μεταφερθούν και γιατροί να πηγαίνουν έξω. Θα μπορούν εύκολα να πηγαίνουν έξω, οι ίδιοι γιατροί, το ίδιο προσωπικό, αυτό που δεν επαρκεί για τη λειτουργία των νοσοκομείων, θα μπορεί να πηγαίνει και έξω, να δουλεύει με μπλοκάκι και έξω. Αυτό είναι το επόμενο νομοσχέδιο που ετοιμάζουν. Και ομοίως γιατροί ιδιώτες να μπαίνουν στα νοσοκομεία. Ολοταχώς λοιπόν επιστρέφουμε στη δεκαετία του 70. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριοι, να σας ευχαριστήσω τον κύριο Στέλιο Τσόχατζη και τον κύριο Τάσο Γιακουμή από την Πάτρα και από την Μυτιλήνη. Ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας και κρατώ αυτό που είπε ο κύριος Τσόχατζης στην αρχή της κουβέντας μας. Δηλαδή, άλλο περιμέναμε από αυτή την απόφαση. Χειρουργία απογευματινά περιμέναμε. Για μεταμοσχεύσεις καρδιάς και πνευμόνων ακούσαμε. Καθώς επίσης και για μονάδες εντατικής θεραπείας. Τουλάχιστον αυτό φέρεται να περιγράφεται στο φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης από την απόφαση που έστειλε η κυβέρνηση. Πάμε σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε με την πολιτική επικαιρότητα.